Λοιπόν, σήμερα ήταν η μέρα μάχης. Ήταν απεργία. Και από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι πολύ καλά, με αυτά που γίναν πάνω στη Θεσσαλονίκη, με τις συλλήψεις, με όλη τη μεθόδευση που έχει αναπτύξει και η εργοδοσία σήμερα μέσα στους χώρους δουλειάς, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η απεργία πόνεσε πολύ. Πόνεσε κυβερνήσεις, πόνεσε την εργοδοσία. Γι' αυτό συνάδελφοι, γι' αυτό δείχνει τη μεγάλη δύναμή μας. Γιατί μπορούμε με τον αγώνα μας, μπορούμε με το περιεχόμενο του αγώνα, με τα αιτήματά μας να τους κάνουμε να πονέσουν και με τον αγώνα μας να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Και φωνάζουμε ακόμα πιο δυνατά έξω εδώ από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ότι εμείς οι εργάτες, ο φτωχός λαός, δεν γίνεται να γίνουμε για μια φορά ακόμα τα θύματα αυτής της άθλιας πολιτικής. Δεν γίνεται να αφήσουμε κανέναν να γίνει η χώρα μας ορμητήριο για να ρίχνετε λάδι στη φωτιά του πολέμου. Δεν γίνεται να μείνουμε απαθείς μπροστά σε όλο το μακελιό που γίνεται μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται στη ζωή μας. Και βάζουμε μπροστά τον αγώνα μας. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη, η πίστη που έχουμε. Πιστεύουμε βαθιά στον αγώνα γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αποτελέσματα. Από τους κυβερνώντες το μόνο που βλέπουμε είναι να μας φορτώνουν αυτά. Αντεργατικά μέτρα, συλλήψεις, τρομοκρατία. Ας το πάρουν καλά χαμπάρι. Εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Δεν υποχωρούμε. Και ένα μήνυμα. Είμαστε από τα χαράματα για τη μεγάλη επιτυχία της απεργίας. Και μέσα σε μια ώρα, όπου να γυρίσει το μάτι του κανείς, θα δει χιλιάδες για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους που έχουν συλληφθεί πάνω στη Θεσσαλονίκη και να απαιτήσουμε να απελευθερωθούν εδώ και τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη, συνάδελφοι, που έχουμε. Σε μια ώρα έχουμε καταφέρει αυτό που βλέπετε εδώ με τη μεγάλη συγκέντρωση και έχει και συνέχεια. Ο αγώνας έχει συνέχεια. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το τραβήξουμε μέχρι τέλους και αυτό ας το πάρουν υπόψη τους καλά αυτοί που στέκονται απέναντί μας. Το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις. Και να ξέρουν καλά κάτι. Την τελική σούμα στο λογαριασμό θα την κάνουμε στο τέλος. Και εμείς θα είμαστε οι νικητές. Να είστε καλά, συνάδελφοι.